Γράμμα στον κύριο Τάκη Παπατσόνη, ποιητή. Κοιμόμουν στο Σεντόνι, κέντημα κρεβατιού, και από τη σπασμένη να ήρθα πόρτα στα σύνορά σα, όπου ο χρόνος είναι πιο πυκνός. Ανέβηκα τα σκαλοπάτια, κοντά το βράδυ, και κανένα δεν ρώτησα που ήσασταν. Άκουγα δά τη χαμηλή φωνή σας ταυτή μου έβαλα στην κλειδαρότρυπα. Μιλούσατε για οραματισμούς καλλιτεχνών. Σε αυτούς αθέλητα έριχνε ίσκιο μια γυναίκα δουλεύοντας στη ραπτομηχανή, γάζωνε και τα λόγια σας. Δεν θα ξεχνούσα βέβαια να αποτραβηχτώ πριν από το διάλειμμα τη τα βήματά μου να μην ακουστούν. Έφυγα προς τα κάτω στη γωνιά και έμεινα εκεί ότι άκουσα χειροκροτήματα σημάδι τέλους. Από την πόρτα βγήκανε παιδιά. Ήταν όλο παιδιά. Σ' αυτά μιλούσατε. Το χελονοκυνήγι. Με πετονιά δεν πιάνει στις χελώνες. Αυτές το βράδυ κατά τις εννιά στην άμμο βγαίνουν. Σέρνουν τα παραγάδια τους. Τη ρότα τους τραβάνε. Την παραλία φετιάζουν σε δυο μέρη γραμμή τρένου παγκομαχάκι στερα σκάφτη βαθιά ως με δυο πόδια ή και λιγότερο και μέσα μπάζουνε τα αυγά του. Κάμπος οι πάν και να ποδογυρίζουν με ένα κοντάρι το καβούκι της χελώνας και αφού τις κόψουν το κεφάλι με έκπληξη μαθαίνουν πως της χελώνας η καρδιά χτυπάει χρόνων πολύ σε πείσμα του κορμιού της. Από καθήλωση β τον κατεβάζαν με το φως του φεγγαριού κι όπως τα γέρι του γκίξε τα στήθια σε λευκοσέντονο τον τήληξαν με μητρική στοργή αυτόν που τα βουνά μπορούσε να κινήσει κι όμως προτίμησε να αναστενάξει. Έβα, γονατισμένη με αυτόν τον τρόπο κοιμόταν το χέρι της περιέστρεψε σαφίδι στη γαλανή μεγιά που αμέσως κοκκίνησε και τα κλαριά της ταράχτηκαν με θόρυβο, έτσι που η Έβα ξύπνησε διπλά.